Για το θέμα της απόπειρας, ξαναλέω απόπειρας, παρακολούθησης τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχουμε τοποθετηθεί δύο φορές χθες. Αλλά θα συνεχίσουμε. Απόπειρα, και έχει σημασία αυτό που θα πω, παρακολούθησης από το λογισμικό Predator της Ισραηλινής εταιρείας, των συμμάχων σας, των στρατηγικών. Όταν τελειώσετε τη συνεργασία μπορούμε και εμείς να μιλήσουμε. Εγώ τουλάχιστον σταματάω. Κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ πολύ. Και την άλλη φορά που θα μιλάτε εσείς θα κάνουμε το ίδιο. Είπα να το πω και προηγούμενα, αλλά τέλος πάντων το απέφυγα. Λέω λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε. Θέμα, όλοι προσέχουν τον ομιλητή. Προβλήματα να μπορεί να λύσει και συνεχίστε. Μετά. Ειδικά όταν μιλάνε τώρα βουλευτές και εισηγητές, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι κλπ. Εμείς έχουμε εμπειρία. Και έτσι δεν είναι, κύριε Καστανίδη. Από τη Θεσσαλονίκη ακόμα. 75-76. Το λέω γιατί ήμασταν και συμφοιτητές, αλλά έχουμε και πρόσφατη. Συνακρόαση με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, δεν θυμάμαι και με ποιο άλλο κόμμα, καταγγελία, έρευνα, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρακαλώ. Και τότε έγιναν, δεν φωτογραφίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, λέω τότε έγιναν. Φτάσαμε και στα τηλέφωνα. Λονδίνο, αρκετά, και σε κάποιες άλλες χώρες, δεν θέλω να τις ονομάσω. Η ΑΔΑΕ σήκωσε, τι είναι τα τηλέφωνα, ρωτήσαμε. Αυτά τα τηλέφωνα μπλοκάρουν, γιατί υπάρχει τώρα η τεχνολογία, η τεχνική, όλοι έχουμε και όλοι έχουν, να βρουν την άκρη. Ψηλά τα χέρια. Δεν μπορούμε να μάθουμε. Γιατί? Η Βρετανία ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε. Γιατί δεν μάθατε? Τι απάντηση έδωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Τίποτα. Τι απάντηση έδωσε η ΑΔΑΕ? Τίποτα. Νέα Δημοκρατία σήμερα. Συνεχίζει το χαβάς. Το ξανακαταγγείλαμε και πρέπει να κάνουμε μια διόρθωση. Όντως η κυρία Γεννηματά είχε τοποθετηθεί τότε. Για μένα η αναφορά μου, κακώς βέβαια, ήταν για το τελευταίο διάστημα. Γιατί καμιά φορά συνηθίζεις. Όπως έχουμε συνηθίσει. Βρέθηκε τίποτα? Άκρη. Ξαναρωτάω, είστε κυβέρνηση. Σας λέμε ότι παρακολουθούνται, ότι όχι παρακολουθούν, μπλοκάρονται, να το πω έτσι, τα κεντρικά γραφεία ενός κόμματος που είναι στη Βουλή. Και δεν απαντάει κανένας. Δεν μπορείτε να βρείτε την άκρη. Ή έστω, πέστε μας, δεν μπορούμε να βρούμε την άκρη. Μας μπλοκάρει η MI6 π.χ. ή η Mossad ή η CIA. Γι' αυτό και λοιπόν εμείς συμφωνούμε όντως άμεσα για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να κληθούν, αλλά σας λέω εκ των προτέρων, ματαιά. Έχετε την εντύπωση, σας πω μια απλή ερώτηση, τη λέω από τώρα. Αν ρωτήσουμε τον αρχηγό της ΕΥΠ, τον διοικητή, έχετε πάρει τον Predator, τι θα μας πει, αλήθεια ή ψέματα? Δεν θα πει. Δεν θα πει. Δεν θα το πει και θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας. Και τώρα, για να είμαστε και να κάνουμε και ένα λογαριασμό. Καλά τα λέτε και καταγγέλλετε. Γιατί δεν βγάζετε κουβέντα για αυτή την εταιρεία η οποία πουλάει αυτό στην ελεύθερη αγορά πέρα από μυστικές υπηρεσίες και σε ιδιώτες μπορεί. Τα ξέρουμε με τα βαλιτσάκια ποιος τα είχε και μεγάλη επιχειρηματική όμιλη γιατί πέφτουνε και γιατί δεν βάζετε ζήτημα? Αυτή η περιβόητη επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου που το ανακάλυψε, γιατί δεν βάζει θέμα ακυρώσεων? Γιατί δεν βάζει θέμα προστίμων? Γιατί δεν βάζει θέμα να κλείσει άμεσα το λογισμικό και να ελεγχθεί? Γιατί ακριβώς όλα είναι στον τζόγο της αγοράς, όλα επιτρέπονται και δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι δεν παρακολουθούνται και όχι μόνο από τον Predator, είναι και πιο μεγάλες που είναι απευθείας μέσα στα κινητά και ξέρουν ανά πάσα στιγμή το τι λες και το τι βρίσκεται. Επομένως, λέω, θα κάνουμε τις προσπάθειες, αλλά το θέμα είναι γενικότερο. Τώρα για το νομοσχέδιο. Μπαίνω στον πειρασμό να κάνω ένα σχόλιο, κύριε Υπουργέ. Και αυτό δεν έχει να κάνει με εσάς, έχει να κάνει με την κυβέρνηση συνολικά.
τελικά ο μόνος αναπτυσσόμενος τομέας στο δημόσιο είναι η αστυνομία. Με διάφορα ονόματα. Πανεπιστημιακή, δικαστική, ειδική φρουρή κλπ. Αντί για προσλήψεις καθηγητών και άλλου προσωπικού στα πανεπιστήμια που υπάρχουν τεράστια κενά, υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Αντί λοιπόν για γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό στα δικαστήρια, με τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, τώρα έχουμε δικαστική αστυνομία. Παραγωγικός κλάδος. Αντί για πυροσβέστες και υπαλλήλους του δασαρχείου που λείπουν 1500, έχουμε ειδικούς φρούρους και μάλιστα με τρίμηνη, εξάμηνη, εκπαίδευση, που κάνουν όργια πολύ. Και είναι θέμα κατεύθυνση, αλλά είναι και θέμα το τι είναι. Το τι είναι και μπορώ να σας πω, τα είπα και χθες δηλαδή. Άμεσα με 15χρονα παιδιά με ψηλά τα χέρια, στον τοίχο, που φοράνε τι φοράνε. Ένα μπλουζάκι και μια φόρμα. Λες και είναι, δεν ξέρω ποιοι. Και πολλά άλλα. Αυτός λοιπόν είναι, αυτή είναι η κατεύθυνση. Λέτε λοιπόν τώρα για να πάμε στη δικαστική αστυνομία και με όλους τους υπόλοιπους. Θα υπηρετήσει την επιτάκυνση και βελτίωση της απονομής της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το ουσιαστικό επιχείρημα. Το σοβαρό πέρα από τα δευτερεύοντα. Και ρωτάμε εμείς λοιπόν τώρα, γιατί δεν υλοποιείτε τις οργανικές θέσεις που λείπουν από τα δικαστήρια, που αναγκάζουν, που είναι ένας λόγος μακροχρόνιας καθυστέρησης για την απονομή της δικαιοσύνης. Φταίει η έλλειψη επειδή δεν είχαμε δικαστική αστυνομία μέχρι τώρα. Και ξέρετε, καλά θα τα πω και μετά καλύτερα. Γιατί δεν βελτιώνεται το κτηριακό? Γιατί δεν βελτιώνεται με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα? Πήγα περιοδία στους δικαστικούς υπαλλήλους και νόμιζα ότι βρισκόμουν στη δεκαετία, επειδή δεν μπορούσαμε να τη ζήσουμε, του 70 και του 80. Φάκελοι απέραντι, γύρω-γύρω. Πού είναι τα ηλεκτρονικά σας συστήματα? Γιατί δεν τα προχωράτε όλα αυτά? Γιατί δηλαδή δεν βελτιώνεται την υλικοτεχνική υποδομή? Βέβαια, επειδή λέτε ότι είναι αναγκαίο και κοινωνικό θέμα, λέω και για τον κύριο Υφυπουργό, υπηρετούμε το λαό. Να τον υπηρετείτε στα λόγια. Για να δούμε την πράξη. Για να δούμε την πράξη, το τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, είναι ισότιμη η απονομή της δικαιοσύνης για όλα τα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα? Φτιάξατε πολυτελή δικαστήρια. Πάω εγώ, κάνω επένδυση, σε μια εβδομάδα εγκρίνεται. Ναι ή όχι? Εγκρίνεται. Διότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, που λέει ο κύριος Θεοχάρης κλπ. Κλπ. Ναι, ναι, αλλά χωρίς εργαζόμενους τι θα κάνει? Θα δουλέψει όλα τα μηχανήματα? Τι θα φτιάξει? Πάει λοιπόν ο εργαζόμενος, τον οποίον τον έχουν απολύσει, παραδείγματος χάρη, και εδώ υπάρχει ο νόμος έκτρωμα της κυβέρνησής σας, ο νόμος Χατζηδάκη, ξέρετε τι λέει? Ότι είναι υποχρεωμένος ο εργαζόμενος να αποδείξει ότι είναι υγιής η επιχείρηση. Δηλαδή να πάρει δικηγόρο, να πάρει οικονομολόγο, να αναλύσει τα στατιστικά στοιχεία, τους ισολογισμούς, για να αποδείξει ότι είναι υγιής και κακός τον απέλησε. Τόσο σκληρό, ταξικό και βάρβαρο είναι το κράτος που δημιουργείται. Ενώ ο επιχειρηματίας, ωραίος, σε μια εβδομάδα τελειώνει. Για ποια λοιπόν μιλάμε ισότιμη για το λαό απονομή της δικαιοσύνης? Αυτός που παράγει τον πλούτο περιμένει 2 χρόνια, μπορεί να αναπλήρωτος 6 μήνες, 12 μήνες, 1 χρόνο και περιμένει να εκδικαστεί η υπόθεση. Και σας ρωτάω έτσι απλά, ανθρώπινα, πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος? Πάει, καταθέτει τα χαρτιά για σύνταξη και την παίρνει σε 2 χρόνια. Εσείς πώς σκέφτεστε αλήθεια το κράτος σας, το καπιταλιστικό? Αυτός ο άνθρωπος 2 χρόνια πώς θα ζήσει? Αγρόν αγοράζεται, όμως τα άλλα τα διεκπαιρεώνεται χθες. Ούτε αύριο. Τώρα εμείς διαφωνούμε. Και να πω κάτι, επειδή φεύγει και ο κύριος Καστανίζη, διαφωνούμε για τη δικαστική αστυνομία. Και θα σας πω, διαφωνούμε επί της αρχής. Γιατί αστυνομία? Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί αστυνομία? Γιατί ο όρος αστυνομία? Γιατί η σύνδεση με την Ελλάς? Κάνατε μια τοποθέτηση σε αυτό.
Δεν αλλάζει τίποτα όμως. Αστυνομία, γιατί αστυνομία. Και εκεί αστυνομία. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Δεν πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα προσληφθούν εκεί κλπ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πω παρακάτω εμείς τι λέμε. Οι οποίοι δεν θα έχουν καμία εξάρτηση από αυτό που λέγεται αστυνομία, γιατί αστυνομία και δικαιοσύνη ακόμα και στον καπιταλισμό δεν είναι το ίδιο. Είναι. Όχι. Είναι καταστατικός ο ρόλος. Τον άλλον είναι υποτίθεται να απονέμει δικαιοσύνη. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος. Ή δεν θυμάμαι καλά τα νομικά του της Θεσσαλονίκης. Έτσι είναι. Γιατί λοιπόν δικαστική αστυνομία. Πέστε την αλλιώς. Λέω ένα παράδειγμα. Εμείς δεν συμφωνούμε λοιπόν να αναλάβουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι λειτουργίες που θα έπρεπε να ανατίθεται σε όσο γίνεται ανεξάρτητες αρχές. Μα θα μου πείτε ανεξάρτητα δεν έχει λοιπόν ανεξάρτητη. Αφού υπάγονται και στην Ελλάδα. Στον υπαλληλικό κώδικα δεν υπάγονται. Δεν έχουν δεσμεύσεις, δεν υπάρχει αντίληψη και νοοτροπία διαφορετική. Θα είναι αυτοί ανεξάρτητοι για να αποδώσουν δικαιοσύνη, έστω όσο μπορεί να είναι ανεξάρτητοι. Όχι βέβαια. Αυτή είναι η κοινή λογική κατά τη γνώμη μας. Δεν είναι μόνο πολιτική και η ιδεολογική. Θα μας πείτε, καλά δεν υπάρχει ανάγκη στήριξης, παροχής επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Βεβαίως και υπάρχει. Πρώτα απ' όλα προσλάβετε αυτούς που πρέπει να έχετε σύμφωνα με το δικό σας οργανόγραμμα. Δεν τους προσλαμβάνετε. Και να, δεύτερον, τι σας λέμε. Βεβαίως, να γίνουν προσλήψεις τέτοιων ανθρώπων με υψηλό επιστημονικό κριτήριο, όσο το δυνατόν, που είναι δύσκολο βέβαια, πιο ανεξάρτητοι, να τελειώνω και χωρίς, λέμε, χωρίς εξαρτήσεις από αστυνομική ιδιότητα. Γιατί θα πρέπει πραγματικά αυτό που λέτε πολιτική αστυνομία, γιατί δεν πρέπει να λέγεται πολιτική αστυνομία. Γιατί θα πρέπει να συνδέεται με την Ελλάς. Γιατί. Για ποιο λόγο. Εμείς λέμε για να μπορεί να εφαρμόζει καλύτερα και πιο άγαρμα και άγρια και χωρίς υποχωρήσει ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να αναθέτει σε αστυνομικούς υπαλλήλους προκαταρτικές εξετάσεις, προανάκριση και άλλες που σε τελευταία ανάλυση τι βάζουν σε κίνδυνο, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων. Γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο, παίζουμε στο δικό σας γήπεδο το λέω, από την αστυνομία. Τι πάει να πει αστυνομία. Είναι το ίδιο για τα δικαστήρια. Το ξαναείπα πριν, δεν θέλω να το επαναλάβω. Και δεν το κάνετε αυτό. Και τέλος, για να μην φάω όλο τον χρόνο. Η καραμέλα είναι ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ε, έτσι δεν είναι. Είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη, μάλιστα. Ερώτημα. Τι καλείται να εφαρμόσει η δικαιοσύνη. Τους αντιλαϊκούς νόμους που ψηφίζει ακάτιστη κυβέρνηση, γιατί φιλολαϊκή δεν είναι. Μπορεί να χρησιμοποιείται διάφορα επιχειρήματα, αλλά μάλλον αν νομίζετε ότι είναι φιλολαϊκή, είστε εκτός πραγματικότητας. Άρα δεν είναι ανεξάρτητη, είναι εξαρτημένη από την εκάστοτε κυβέρνηση. Στο τι καλείται να εφαρμόσει ο δικαστικός. Και τώρα, πώς γίνεται το 99% των απεργιών να βγαίνουν παράνομες. Δεν μας τρελάνετε. Καμία δεν είναι νόμιμη. Χίλιοι εργάτες από τους 1.100 στην Κόσκο, λέω ένα παράδειγμα, με τα χέρια έτσι ψηφίζουν απεργία. Την άλλη μέρα το δικαστήριο παράνομο. Βέβαια δεν τολμήσαν να κάνουν τίποτα, γιατί θα κλείνει το λιμάνι και δεν είναι κομμουνιστές όλοι αυτοί που θα το κλείνουν, είναι εργάτες που βλέπουν τους συναδελφούς τους να σκοτώνονται, που δεν είναι στα βαριά και ανθυγινά. Είπα ένα παράδειγμα. Αλλού υπάρχουν και χειρότερα. Άρα, ποια ανεξαρτησία δεύτερον. Αφού θέλετε ανεξαρτησία, γιατί τη διορίζετε εσείς στην Εκκλησία. Όταν λέω εσείς, η εκάστοτε κυβέρνηση, εσείς που κόπτωσταν για την ανεξαρτησία και έπρεπε η δικαιοσύνη να μην είναι υποχείριο της κυβέρνησης κλπ. Τι κάνατε. Ακριβώς τα ίδια που έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Μην μιλάμε λοιπόν για ανεξαρτησία με βάση όλα αυτά. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ποια κοινωνική
Το ίδιο είναι η μεταχείριση των ζάπλουτων και των επώνυμων από διάφορους τρόπους με έναν απλό άνθρωπο. Και αυτό το λέω από δύο πλευράς. Η μία είναι η δυνατότητα υπεράσπισης που έχει ένας απλός άνθρωπος, και αυτό σχετίζεται με το χρήμα, δεν μπορεί να βάλει τα μεγάλα δικαιωματικά γραφεία. Έτσι δεν είναι, κύριε Πάτση? Μπορεί ένας εργάτης να έρθει στα γραφεία σας? Ναι, αλλά πόσα θα πληρώσει, αφού υπάρχει κουστούμι με την ώρα στα μεγάλα? Να μιλάμε τώρα ειλικρινά, όχι να μιλάμε τώρα υποθετικά. Η ίδια θα έχει ένας επιχειρηματίας μεγάλος που έκανε το οτιδήποτε και που μπορεί να κατεβάσει τους καλύτερους νομικούς? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Εκτός αν μας πείτε ότι έχουμε αταξική κοινωνία εδώ. Να πω και κάτι ακόμα. Εδώ στις φυλακές, κύριε Υπουργέ, εδώ στις φυλακές έχουν σουίτες οι ζάπλουτοι και άλλοι είναι 18 και 20 άτομα μέσα σε ένα θάλαμο. Βάλτε τους και αυτούς εκεί, δε. Εμείς λέμε όχι. Πρέπει να είναι ανθρώπινες οι φυλακές και λοιπά. Εντάξει, άλλο η τιμωρία και άλλο το τσάκισμα του ανθρώπου συνολικά. Αλλά γιατί ο ένας, ο οποίος μπορεί να έχει και κομπίνα 10 εκατομμυρίων και άλλο να έχει κλέψει ένα χιλιάρικο, ο ένας να είναι στη σουίτα και ο άλλος να... Είναι ψέματα αυτά? Μήπως είναι σκοφαντίες του κουκουέ? Η ίδια η πραγματικότητα. Τα αλλάξατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ? Τα αλλάξατε πολύ, τι να σας πω. Τους μετακινήσατε σε καλύτερη σουίτα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε, για να τελειώνουμε, ότι αυτό το «ο νόμος πρέπει να τηρείται για όλους» είναι το μεγαλύτερο παραμύθι που λέτε. Δεν τηρείται για όλους. Και δεν τηρείται το ίδιο για όλους. Η δικαιοσύνη είναι ταξική. Αντικειμενικά είναι ταξική. Αλλά τουλάχιστον εδώ μη μας λέτε πράγματα τα οποία είναι έξω από την ίδια την πραγματικότητα. Και σας ξαναλέω και πάλι, και απευθύνομαι και σε κάποιους που εκτιμώ ιδιαίτερα, παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε, γιατί αστυνομία? Απαντήστε του.